Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα αποτελέσματα έρευνας για το πόσο πρόσφορο είναι τελικά το έδαφος για τέτοιου είδους επενδύσεις παρουσιάστηκαν κατά τη δεύτερη συνάντηση όλων των φορέων στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Δήμο Πλατανιά στα Χανιά το πρωί. Πριν από ένα χρόνο, με πρωτοβουλία της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, έγινε μια προσπάθεια για δημιουργία συλλογικών δράσεων, συλλογικών δραστηριοτήτων στον τομέα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είτε αυτό θα αφορά μια εταιρεία λαϊκής βάσης, είτε ένα συνεταιρισμό, όπως έχουν αναπτυχθεί εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους τελευταίους μήνες κάναμε 2 προηγούμενες συνεδριάσεις. Όπως τονίστηκε, σε ό,τι αφορά στην τεχνοοικονομική αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Δεν είμαι πολύ ειδικός στα θέματα αυτά και δεν γνωρίζω πάρα πολλά. Είμαι όμως ανοιχτός και πρόθυμος να μάθω, να διερευνήσω, να συζητήσω, να ακούσω. Και πιστεύω ότι με αυτήν την έννοια η σημερινή πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιστεύω και εύχομαι να είναι καλή για την Κρήτη, για τους ανθρώπους, για όλους. Και είμαι σίγουρος πάντοτε ότι είναι καλό να αξιοποιούμε τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Μάλιστα, για έναν συνεταιρισμό ή μια εταιρεία λαϊκής βάσης, μια τέτοια επένδυση θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής, ξεκινώντας μάλιστα από τη Δυτική Κρήτη. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι? Δεδομένου της πλούσιας ηλιοφάνειας και του πλούσιου ηλιακού δυναμικού στην Κρήτη και στην περιοχή μας αφενός, και αφετέρου των ελκυστικών τιμών, προσυμφωνημένων τιμών που θα αγοράζει η πολιτεία την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, τέτοια εγχειρήματα, τέτοιες επενδύσεις είναι οικονομικά επωφελείς για τους συμμετέχοντες στο εγχείρημα. Παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον το εγχείρημα. Είναι σαφείς οι θέσεις μας ότι θέλουμε να αλλάξει το ενεργειακό μοντέλο της χώρας με ενίσχυση φυσικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα διατηρούμε ενστάσεις αναφορικά με τα εγχειρήματα των βιομηχανικών ΑΠΕ, οι οποίες δεν τηρούν κανόνες περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. Όπως τόνισε τέλος ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, το πρόσημο της συγκεκριμένης προσπάθειας, που φαίνεται ότι αρχίζει δειλά-δειλά, θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί, αν και η προσδοκία για μια καλή συνέχεια είναι ορατή.